Στην υπόθεση της κοπέλας που βιάστηκε στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης 19 πρώτα, η Δανάη Μπάρκα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της λίγες ώρες μετά τη συγκλονιστική συνέντευξη που παραχώρησε. Οι δηλώσεις της Μπάρκα για την υπόθεση της 24χρονης. Η Γεωργία και καμία Γεωργία δεν είναι μόνη της εκεί έξω. Ακόμα και στο όνομα της να μην ήταν ένα δωμάτιο, ακόμα και αν δεν είχε το μυαλό εκείνη τη στιγμή να κλείσει, μιλάμε για έναν βιασμό. Είτε έχεις το όνομα σου το δωμάτιο, είτε δεν το έχεις, μιλάμε για έναν βιασμό, η πράξη είναι η δεχθής και οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν, οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε όλο αυτό. Πρέπει να σταματήσουν κορίτσια και αγόρια να αισθάνονται αμήχανα, φοβισμένα, θύματα. Υπάρχει και η γραμμή 15.900 για οποιονδήποτε άνθρωπο θέλει να μιλήσει. Σίγουρα υπάρχουν τρόποι, ακόμα και αν φοβάστε, να μιλήσετε στους αρμόδιους φορείς. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνη της η Γεωργία. Και καμία Γεωργία, κανένας Γιώργος και κανένας Νίκος δεν είναι μόνος του. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να μην φοβόμαστε, να μην φοβούνται, γι' αυτό είναι η ανθρωπιά και η κοινωνία. Μπράβο στη Γεωργία και τη γενναιότητά της, ανέφερε η παρουσιάστρια. Δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης στο διαδίκτυο «Είμαστε μαζί σου». Το Πανελλήνιο έχει συγκλονίσει τις τελευταίες ημέρες η υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη με θύμα την 24χρονη Γεωργία Μπίκα, η οποία παρόλο που βρίσκεται ακόμη σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πήρε το θάρρος να δώσει μια αποκλειστική συνέντευξη που πρόκειται να προβληθεί σε λίγο καιρό, καθώς μίλησε για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ σε εκείνο το δωμάτιο ξενοδοχείου. Έτσι, η συγκεκριμένη συνέντευξη όπως είναι λογικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ από την άλλη οι χρήστες των social media θέλουν να δείξουν τη δική τους συμπαράσταση προς το πρόσωπο της, καθώς έχει δημιουργηθεί και το hashtag δίεση με κάτω παύλα τη κάτω παύλα Γεωργία, με τα tweets να είναι εκατοντάδες.